Torch, φοβερός και τρομερός Howard Jones. Και πάμε τώρα να γνωρίσουμε μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναικείες φωνές που ακούσαμε τον τελευταίο χρόνο. Θα έλεγα στην ελληνική σκηνή, αλλά νομίζω πως η Μαργαλένα Τρικόγλου ανήκει σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο στα σύνορα της χώρας. Καλησπέρα, Μαργαλένα. Καλησπέρα. Χάρηκα πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα και καλώς σας βρίσκω. Η χαρά είναι δική μας. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε. Ελπίζω, Γιάννη, να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας να το κάνουμε αυτό. Μαργαλένα, είσαι μια λυρική σοπράνο. Λυρική σοπράνο, μάλιστα. Σωστά. Αμέ. Θα ήθελα καταρχάς να μου μιλήσεις λίγο για τις σπουδές σου στον χώρο και στη συνέχεια να δούμε πώς βρέθηκες με τους. Με το solo album αυτό. Λοιπόν, ξεκίνησα τις σπουδές μου στην όπερα στα 19 μου έτη. Αποφάσισα στα 19 μου πια να μπω τελείως στον κόσμο αυτό, διότι έβλεπα ότι εγώ προσωπικά για να ολοκληρωθώ σαν άνθρωπος χρειαζόμουν να κάνω σπουδές. Μάλιστα, στο διάστημα αυτό είχες συμμετάσχει σε παραστάσεις, είχες... Είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με παραστάσεις της όπερας, σε διάφορα κονσέρτα, σε διάφορα δρόμενα, όπερες, στο Μέγαρο. Από εκεί και πέρα και στη metal σκηνή υπήρχαν κάποια πράγματα, αλλά υπήρχαν πιο πολύ ως συνεργασίες. Δηλαδή, είχε γίνει τότε ένα φεστιβάλ το Lord of the Rings και διάφορα άλλα που γινόντουσαν, όπου θέλανε σοπράνο, πήγαινα κάπως έτσι σαν guest. Έχοντας υπάρξει και στους δύο χώρους και τις... κλασικής μουσικής και, και του rock συγκροτήματος, του metal συγκροτήματος. Θα μπορούσες να μου κάνεις έτσι έναν παραλληλισμό ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους? Έχουν κοινά και αν ναι, ποια είναι αυτά? Γενικότερα η metal μουσική, όσο περίεργο και αν ακούγεται, έχει πάρα πολλά κοινά με την κλασική μουσική. Υπάρχουν συνθέτες που εγώ αγαπώ και λατρεύω, όπως ο Ραχμάνινοφ, ο Βάγκνερ, ο Μπαχ και πάρα πολλοί ακόμα, οι οποίοι φέραν αυτές τις τεράστιες επικές ορχήστρες στη μουσική. Από αυτές τις επικές ορχήστρες και τα θέματα της σκανδιναβικής μυθολογίας έχουν επηρεαστεί 1 τρισεκατομμύριο συγκροτήματα από epic μουσική, celtic μουσική, heavy metal μουσική και όπως όλο αυτό έχει προχωρήσει, ακόμα και σινεματική μουσική. Δηλαδή όλα, το ένα μπλέκεται με το άλλο και ο ένας παίρνει επιρροές από τον άλλον. Και αυτή είναι η μαγεία της μουσικής, κατ' εμέ, γενικώς. Οπότε σίγουρα, αν δεν υπήρχε η κλασική μουσική, δεν θα μπορούσε να υπάρχει κανένα άλλο είδος μουσικής. Ναι, πάντως θυμάμαι μια φορά διάβαζα μια συνέντευξη του Κρίστοφερ Γιόνσον των Αθέριων, ο οποίος έλεγε πως ναι, όντως, αν υπήρχε ηλεκτρισμός εκείνα τα χρόνια, κάποιοι από αυτούς τους συνθέτες σίγουρα θα έμπαιναν στην. Καλά, εννοείται. Εννοείται και αν έχεις προσέξει γενικότερα, επειδή ο Βάγκνερ είναι και ο αγαπημένος όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το είδος. Όλοι λέγανε ότι αν ο Βάγκνερ ζούσε στο τώρα θα ήταν μεταλλάς. Ναι. Μίλησε μου λίγο για τις φιλοδοξίες σου, για τα όνειρά σου. Τι σκοπεύεις να κάνεις, πώς οραματίζεσαι, πώς σκέφτεσαι την παρουσία σου στο χώρο? Αυτό που πραγματικά εγώ θέλω και με ενδιαφέρει είναι να φτάσω κάποια στιγμή και μακάρι, γιατί η προσπάθεια μετράει, να συναγωνίζομαι πια τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του κόσμου. Αυτό θέλω, αυτό μου αρέσει για εμένα και θεωρώ ότι άπαξ και μπορείς να το κάνεις λόγω σπουδών και υπόβαθρου, από εκεί και πέρα είναι θέμα σκληρής δουλειάς και πάρα πολύ προσπάθειας και εννοείται συγκυριών και τύχης, έτσι. Αλλά το θέμα είναι εσύ να το θέλεις, να το αγαπάς και να προσπάθεις κάθε μέρα γι' αυτό. Ναι, φαντάζομαι ότι το μουσικό κομμάτι σίγουρα είναι απαραίτητο για να ξεκινήσεις αυτή την προσπάθεια, αλλά από εκεί και πέρα παίζουν και άλλα πράγματα τον... Καλά, εννοείται αυτό. Ναι. Εννοείται. Ειδικά στη συγκεκριμένη στιγμή είναι πάρα πολλά. Πάντως η αλήθεια είναι πως μέσα από την προσπάθειά σου, το άλμπουμ Vanity, η φωνή σου αναδεικνύεται, δεν ξέρω αν είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αυτό θα μας το πεις εσύ, αλλά σίγουρα ο Βαγγέλης ο Γιαλαμάς, ο αγαπημένος Βαγγέλης Γιαλαμάς από τους Fragile Vastness, έπαιξε σημαντικό ρόλο, σε βοήθησε αρκετά. Στο κομμάτι της μουσικής. Με βοήθησε αρκετά, τον αγαπώ, τον λατρεύω. Θέλω να τον ευχαριστήσω και αφού μου δίνετε και αυτό το πάτημα εδώ πέρα. Και να πω ότι ήταν και ο άνθρωπος που με έσπρωξε στην ουσία. Γιατί μέχρι τότε δεν το είχα πάρει απόφαση. Κάτι με τράβαγε και το φοβόμουν να μπω σε αυτό το χώρο. Ναι. Ο συγκεκριμένος χώρος πάντως, με μια σοπράνο μπροστά, βγαίνει με διάφορα πρόσωπα προς τα έξω στον χώρο του heavy metal τουλάχιστον, αλλά όλα αυτά τα συγκροτήματα, τα οποία τουλάχιστον διακρίνονται στον συγκεκριμένο χώρο, μου δίνουν την εντύπωση πως έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ ανταγωνιστική πραγματικότητα. Δηλαδή, πολύ μεγάλες παραγωγές, πολύ μεγάλες
σκηνές οι οποίες στείνονται για να το υποστηρίξουν αυτό, πολύ πλούσια κινηματογραφικά βίντεο κλιπ, φωτογραφίσεις πάρα πολύ έτσι προσεγμένες. Γενικότερα η μουσική τους πλαισιώνεται από εξίσου ηχηρές κινήσεις. Ισχύει αυτό και πλέον έχει ανέβει ο πύχης πάρα πολύ ψηλά, διότι οι περισσότερες τραγουδίστρες είναι κανονικά σπουδαγμένες και οι περισσότερες είναι και δασκάλες φωνητικής, όπως είμαι και εγώ. Πλέον έχει γίνει ένας περιβολικά πολύ απαιτητικός χώρος, γιατί υπάρχει η λογική της μουσικής και του επαγγελματισμού 100%. Είναι αυτό που είπα πριν για τις ορχήστρες, για την κλασική μουσική. Είναι συμφωνική μουσική με metal στοιχεία πλέον. Άρα, εκ των πραγμάτων, θες δε θες, είναι υπερβολικά πολύ απαιτητικές οι μελωδικές γραμμές για να βγουν από έναν άνθρωπο που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου και δεν το έχει σπουδάσει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα θέλει πάρα πολύ καιρό στο μάχη όλο αυτό για να πας, να μπεις στη διαδικασία να ανταγωνιστείς όλους αυτούς τους ανθρώπους, συναγωνιστείς για την ακρίβεια, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Αλλά το θέμα είναι πόσο πολύ το αγαπάς, πόσο σκληρά δουλεύεις γι' αυτό και να το κάνεις κάθε μέρα συνέχεια, δηλαδή να μην το αφήνεις ποτέ. Είναι πρωταθλητισμός για εμένα η μουσική. Μου φαίνεσαι πάντως πάρα πολύ πρόθυμη να ξεπεράσεις κάθε όριο που θα βρεθεί μπροστά σου, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα αυτό. Το σπουδάζω πολλά χρόνια, το αγαπώ, είναι η ζωή μου, άρα είμαι πάρα πολύ πρόθυμη. Εγώ σου το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να το επιτύχεις. Το άλμπουμ σου, το Μαριαλένα, κυκλοφορεί. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος μπορεί να το προμηθευτεί από το Bandcamp, Spotify, iTunes, Deezer, είναι παντού στο ίντερνετ και από εκεί και πέρα σε φυσική μορφή μπορεί να το προμηθευτεί και από μένα. Ωραιότατα. Vanity είναι το ομότιτλο τραγούδι του δίσκου για το οποίο κάνατε ένα βίντεο, πολύ ωραίο βίντεο μάλιστα. Θέλεις να μου μιλήσεις λίγο για το συγκεκριμένο τραγούδι? Το συγκεκριμένο τραγούδι θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει όλο το άλμπουμ, όλα τα τραγούδια μαζί. Ήταν η θεματολογία που ήθελα να δώσω στην ουσία για όλο αυτό το εγχείρημα, διότι με επηρέασε πάρα πολύ όλο αυτό που βλέπω γύρω μου. Η ματαιοδοξία του κόσμου, η εικόνα του κόσμου, μόνο το φαίνεστε, τίποτα άλλο, και το πώς έχει κλειστεί ο άνθρωπος στον εαυτό του και στο καβούκι του. Και τι έχει αυτό φυσικά με μια αλληγορική νότα ως επέκταση προς τον έξω κόσμο, έτσι. Ο καθένας φυσικά το κάθε βίντεο και την κάθε τέχνη την αντιλαμβάνεται με τον τρόπο του και γι' αυτό δεν μ' αρέσει να βάζω κάποια ταμπέλα και να λέω αυτό είναι αυτό. Η δική μου λογική ήταν πάντως να περάσω γενικότερα κάτι τέτοιο και να το αντιληφθεί ο καθένας με το δικό του τρόπο. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που ήσουν σήμερα εδώ στο TV World. Λοιπόν, είναι Vanity το βίντεο της Μαριαλένας, το βλέπουμε και επιστρέφουμε στην κανονική μας φωτογραφία.